Ένα βίντεο τύπου Iceberg. Okay, καταλαβαίνουμε ότι επαναλαμβανόμαστε σε κάθε εισαγωγή. Οπότε όποιος δεν ξέρει τι είναι ένα βίντεο Iceberg, μπορεί να δει τα προηγούμενα parts. Σας δίνουμε λίγο χρόνο. Όλα καλά? Βγάλαμε άκρη? Κομπλέ. Συνεχίζουμε με το βίντεο. Επίπεδο 3. Εδώ επιτέλους μπαίνουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ενώ μπορούμε να δούμε το φως της επιφάνειας ακόμα, το σκοτάδι αρχίζει να πλησιάζει. Τα πράγματα δεν θα είναι τα ίδια με πριν πλέον. Όλοι οι ήχοι αρχίζουν να σωπαίνουν κάτω από την επιφάνεια. Το φως σιγά σιγά σβήνει. Το μόνο που μένει τώρα είσαι εσύ και το σκοτάδι. Ευλογητός Λάμψη. Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, το παρακάτω το προσθέσαμε εμείς στο Iceberg και νομίζουμε πως ορισμένοι από εσάς θα συμφωνήσουν με ό,τι έχουμε να πούμε. Ο Ευλογητός ήταν ένας χαρακτήρας από τη δραματική σειρά Λάμψη του Νίκου Φόσκολου. Μια σειρά που παίζονταν για 14 χρόνια στην ελληνική τηλεόραση και αριθμούσε 3.457 επεισόδια. Στη σειρά ακολουθούσαμε την ιστορία του Γιάκου Δράκου, ενός μεγάλου επιχειρηματία με μια πολυτάραχη ζωή και τη ζωή των παιδιών του, Αλέξη, Τατιάνα και Τίμο. Τώρα προφανώς μερικοί που το θυμάστε θα πείτε ότι ο Γιάκος Δράκος είχε πολλά περισσότερα παιδιά. Όπως την Καλομήρα. Ναι. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για ολόκληρη τη σειρά. Το 1998, στον 7ο κύκλο της σειράς, έκανε την εμφάνισή του ένας χαρακτήρας που ήταν κάπως ιδιαίτερος. Το όνομα αυτού ήταν Ευλογητός και ήταν κάτι σαν τον Πάνισερ της ελληνικής τηλεόρασης. Ένας κατασυρωή δολοφόνος ο οποίος τιμωρούσε αυτούς που θεωρούσε τους χειρότερους ανθρώπους που είχε η κοινωνία να προσφέρει. Αυτό συμπεριλάμβανε πουλημένους αστυνομικούς, ιερόδουλες, εμπόρους ναρκωτικών και πολλούς άλλους. Σκότωνε στο όνομα του Θεού και φορούσε μια μάσκα του Χριστού, εξού και το ψευδώνυμο Ευλογητός. Σαν παιδιά μας τρόμαζε αρκετά αυτή η μάσκα που φορούσε, καθώς έκανε τα χαρακτηριστικά του να φαίνονται αρκετά παραμορφωμένα. Επίσης ήταν ένας δολοφόνος που φορούσε μια παραμορφωμένη μάσκα με το πρόσωπο του Χριστού. Από μόνο του έχει κάτι βγαλμένο από ταινία τρόμου. Στη σειρά ακολούθησαν μερικά plot twists για την πραγματική ταυτότητα του Ευλογητού, τα οποία δεν έχει νόημα να σας πούμε γιατί θα πρέπει να σας εξηγήσουμε όλη την ιστορία από αρκετά επεισόδια. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος. Για χρόνια νομίζαμε ότι ο Ευλογητός ήταν από τη σειρά Καλημέρα Ζωή. Κάναμε λάθος τελικά. Τέλος πάντων, ποιος ξέρει. Μπορεί να συναντήσουμε κάτι από την Καλημέρα Ζωή αργότερα σε αυτό το Iceberg. Αν προσπαθείς να με τρομάξεις, είσαι ανόητος. Δεν έχω φοβηθεί ποτέ στη ζωή μου. Peppa Pig and the Bacon. Αρχίζουν τα καλά τώρα. Το Peppa Pig and the Bacon αναφέρεται σε ένα επεισόδιο παροδία του παιδικού σόου Peppa το Γουρουνάκι. Δεν είμαστε σίγουροι πότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο επεισόδιο ή ποιος το έφτιαξε. Η πιο παλιά του εμφάνιση που καταφέραμε να βρούμε ήταν ένα βίντεο στο Daily Motion που ανέβηκε το 2016. Σε αυτό το μικρό βίντεο που είναι φτιαγμένο με το κλασικό animation από το show, η Peppa ανακαλύπτει πόσο νόστιμο είναι το απαγορευμένο φαγητό που είναι το bacon. Χωρίς να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, η Peppa ξεσπάει με βία η μανία όπου προσπαθεί να καταβροχθήσει ζωντανό bacon. Οπότε καταλαβαίνετε, κανιβαλισμός. Εξαιτίας της αθώας εμφάνισής του, πολλά μικρά παιδιά μπορεί να νόμιζαν ότι επρόκειτο για ένα κανονικό επεισόδιο της σειράς. Και κατέληξαν να βλέπουν την Peppa να τρώει τους γονείς της. Άρρωστο. Link για το βίντεο στην περιγραφή. Tarzan Wami. Το παρακάτω αναφέρεται σε ένα μικρό animation που έπαιζε στο τηλεπαιχνίδι Press Your Luck. Σε αυτό, τρεις διαγωνιζόμενοι έπρεπε να απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις που τους έκαναν και έπειτα να παίξουν δύο γύρους με τον πίνακα. Θα σας πούμε την αλήθεια. Δεν κάτσαμε να ψάξουμε και πάρα πολύ το πώς λειτουργούσε το τηλεπαιχνίδι, γιατί δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι πως όταν κάποιος παίκτης έκανε λάθος ή έχανε ή κάτι τέτοιο, η μασκότ του παιχνιδιού, ένας χαρακτήρας καρτούν ονόματι Wami, πεταγόταν στην οθόνη. Το Tarzan Wami αναφέρεται μάλλον σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρουμε. Ίσως επειδή είχε αυτό το creepy χαμόγελο και επειδή ερχόταν τόσο κοντά στην οθόνη να τρόμαζε μερικούς. Δεν μεγαλώσαμε με αυτό το show, οπότε δεν μας αγγίζει και πολύ το συγκεκριμένο. Mr. Davies MLP Animations. Ο Mr. Davies είναι ένα κανάλι στο YouTube το οποίο ανέβαζε animations του My Little Pony, τα οποία έφτιαχνε ο ίδιος. Το πρόβλημα με αυτά τα animations είναι πως ήταν απίστευτα βία. Σκεφτείτε κάτι στο στυλ του Happy Tree Friends, δηλαδή καρτουνίστικα γραφικά με πάρα πολύ αίμα. Όλα τα βίντεο του κατέβηκαν από το YouTube το 2016, εκτός από τρία που μπορούν ακόμα να βρεθούν στο κανάλι του. Πολλοί νεαροί οπαδοί του My Little Pony μπορεί να έπεσαν πάνω στα βίντεο του νομίζοντας πως θα δουν τους αγαπημένους τους χαρακτήρες.
είδαν τους αγαπημένους χαρακτήρες να γίνονται κομμάτια. SpongeBob και Patrick XXX. Το SpongeBob είναι ένα από τα ονόματα που δόθηκαν σε ένα παραμορφωμένο φάναρ του χαρακτήρα Bob Σουγκαράκι. Ο Patrick XXX είναι το ίδιο για τον Patrick. Πολλά από αυτά τα fanarts μπορεί να είναι λίγο ακραία, απεικονίζοντας φρικτά στιγμιότυπα από body horror και αλόκοτες παραμορφώσεις των δύο τόσο γνωστών αγαπημένων χαρακτήρων. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε περισσότερο το γιατί μπορεί να τραυμάτιζε ορισμένους αυτό. Violin Girl Jumpscare. Το Courage the Cowardly Dog είναι ένα παιδικό για το οποίο έχουμε αφιερώσει ένα ολόκληρο βίντεο. Ήταν καρτούν τρόμου για παιδιά. Και όσο περίεργο και αν ακούγεται, όλο αυτό δούλευε μια χαρά. Και σαν παιδικό σόου είχε διάφορες σκηνές που ήταν αναπόφευκτο να χαρακτούν στα παιδικά μας μυαλά για πάντα. Και μια σκηνή που δεν έχουμε αναφέρει είναι το jumpscare με το κορίτσι που παίζει βιολί. Ενώ ο Courage, ο πρωταγωνιστής σκύλος της σειράς, βρίσκεται μέσα σε ένα πολύ περίεργο ξενοδοχείο, ανοίγει μία από τις πόρτες για να δει αυτό. Υπόψη είναι ότι τώρα μπορεί να μην σας τρομάζει και πολύ, αλλά όταν ήμασταν παιδιά, αυτή η σκηνή μας έκοψε το αίμα. Jeff Dunham's Puppets. Ο Jeff Dunham ήταν ένα stand-up comedian που ήταν αρκετά διάσημος πριν από μερικά χρόνια. Ο Jeff είναι γκαστρίμηθος και για τις παραστάσεις του χρησιμοποιούσε μια σειρά από μαριονέτες, η κάθε μία με δικό της ιδιαίτερο χαρακτήρα. Φαίνεται πως αρκετά παιδιά έβρισκαν τις μαριονέτες του κάπως creepy και μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποιο βαθμό με αυτό. Αν σκεφτείτε ότι η φοβία για τις κούκλες είναι μία από τις πιο κοινές, δεν μας φαίνεται και τόσο περίεργο κάτι τέτοιο. Ειδικά όταν μιλούμε για κούκλες σαν αυτές. Morbid PSA Ads. PSA ή Public Service Announcement, δηλαδή ανακοίνωση δημόσιων υπηρεσιών, είναι διαφημίσεις, παύλα μηνύματα, που παίζουν στην τηλεόραση με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν το κοινό πάνω σε κάποιο θέμα, είτε αυτό είναι η πρόληψη κατά των ουσιών, η προσοχή στην οδήγηση κτλ. Έχουμε μιλήσει για τέτοια θέματα σε παλαιότερα βίντεό μας και έχουμε δει και αρκετά ιδιαίτερα PSA. Πολύ απλά ορισμένα από αυτά τα διαφημιστικά καταλήγουν να είναι πολύ μακάβρια και ανεργαστικά, αφού έχουν σκοπό να αποτρέψουν το κοινό από το να κάνουν κάτι που θα καταλήξει άσχημα για αυτούς. Πολλά παιδιά κατέληγαν να βλέπουν τέτοια διαφημιστικά που κατέληξαν να τραυματίσουν για μια ζωή. Μερικά παραδείγματα είναι το σκοτσέζικο διαφημιστικό που αναφέραμε στο προηγούμενο επίπεδο, με τη φωτογραφία και τα PSA για την οδήγηση που έχουμε σε link στην περιγραφή. Zombie Avengers. Εδώ δεν είμαστε σίγουροι 100% σε τι αναφέρεται, οπότε θα πάμε με αυτό που νομίζουμε ότι εννοεί. Τον Δεκέμβριο του 2005, η Marvel έβγαλε ένα από τα πιο ιδιαίτερα κόμιξ της. Στο Marvel Zombies, όπως λεγόταν, βλέπαμε μια εναλλακτική πραγματικότητα που όλοι οι υπερήρωες και super villains της Marvel μολύνθηκαν από έναν ιό, με αποτέλεσμα να γίνουν ζόμπι που πεινούσαν η ανθρώπινη σάρκα. Σε αυτά τα κωμικοτραγικά πέντε τεύχη βλέπουμε δεκάδες γνωστούς χαρακτήρες της Marvel όπως ο Hulk, ο Spider-Man, ο Wolverine και πολλοί άλλοι να κάνουν πράγματα τα οποία σαν παιδιά δεν είχαμε συνδυάσει με το χαρακτήρα τους. Η σειρά είναι πολύ βίαιη και με πολύ αίμα και πολλά έντερα, μα καταλήγει να είναι αρκετά διασκεδαστική λόγω της υπερβολής της. Ακολούθησαν και άλλες σειρές Marvel Zombies μετά την επιτυχία της πρώτης, μα αν θέλετε τη γνώμη μας, καμία δεν ήταν τόσο καλή όσο τα πρώτα δύο τεύχη. Fun fact. Τα πρώτα δύο τεύχη γράφτηκαν από τον Robert Kirkman, που έφτιαξε και το The Walking Dead. Arnold's Nightmare. Το Arnold's Nightmare έχει να κάνει με την παιδική σειρά καρτούν Hey Arnold. Σε αυτή ακολουθούμε τη ζωή του ομώνυμου χαρακτήρα, ενώ προσπαθεί να επιβιώσει την εφηβεία του. Είναι ένα πολύ ωραίο καρτούν που, αν δεν κάνουμε λάθος, είχαν φέρει και για λίγο καιρό στην Ελλάδα μεταγλουτισμένο. Στο επεισόδιο Part-Time Friends, ο Arnold, μετά από έναν τσακωμό με τον φίλο του Gerald, βλέπει έναν εφιάλτη όπου είναι σε ένα λεωφορείο, γέρος πλέον, μαζί με τον Gerald. Δείχνει ότι ξόδεψαν τις ζωές τους με το να μισούν ο ένας τον άλλον και αυτό τον κάνει να θέλει να ξαναβρει με τον φίλο του. Όχι όμως πριν το όνειρο τελειώσει με μια εικόνα του παππού του Arnold από το πίσω μέρος του λεωφορείου, ο οποίος είναι πλέον σαν ζόμπι. Creepy. Jason Voorhees Unmasked. Ο Jason Voorhees είναι ο κεντρικός villain της slasher σειράς ταινιών Παρασκευή και 13. Τουλάχιστον ξεκινώντας από τη δεύτερη. Η εμφάνισή του έχει αφήσει ιστορία και αυτό που γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι η κλασική του μάσκα του hockey. Όμως είναι αυτό που κρύβεται πίσω από τη μάσκα του Jason που τραυμάτισε πολλούς. Γιατί πίσω από τη μάσκα κρύβεται ένα φρικτά παραμορφωμένο πρόσωπο. Και όσοι το έχετε δει, ξέρετε τι εννοούμε. Arnold's Head Freezes in Space.
Το The Magic School Bus ήταν ένα παιδικό, όπου παιδιά έμπαιναν σε ένα μαγικό σχολικό λεωφορείο και με την καθηγήτριά του, την Miss Frizzle, πηγαίνουν σε περιπέτειες ταξιδεύοντας στο χώρο και τον χρόνο. Και αυτό είναι ένα από τα παιδικά που θυμόμαστε να το βλέπουμε κάπου μεταγλωτισμένο. Ήταν στο πρώτο κιόλας επεισόδιο όμως που συνέβη κάτι το οποίο σόκαρε πολλούς νεαρούς τηλεθεατές. Στο πρώτο επεισόδιο με όνομα Χαμένοι στο διάστημα, ένας από τους χαρακτήρες ονόματι Arnold βγάζει το κράνος του ενώ βρίσκονται στον Πλούτονα, με αποτέλεσμα να παγώσει. Ενώ υπάρχουν χειρότερα σε αυτή τη λίστα, η ιδέα ενός παιδιού σχεδόν να χάνει τη ζωή του σε ένα καρτούν είναι λιγάκι ανησυχητική. Unsettling Simpsons Scenes and Parodies. Η σειρά κινουμένων σχεδίων Simpsons, η οποία παίζεται στην Αμερικάνικη τηλεόραση από το 1989, προορίζεται για ενήλικες. Ενώ είναι σπάνιο να δει κανείς κάτι σοκαριστικό ή αιματηρό στη σειρά, αυτό δεν είναι σπάνιο. Κυρίως τα Halloween Specials που βγαίνουν κάθε Οκτώβρη και είναι λίγο πιο creepy. Τα συγκεκριμένα επεισόδια ονομάζονται Simpsons 3 House of Horror και ενώ κρατάνε τον κωμικό χαρακτήρα τους, έχουν και κάποια στοιχεία κάπως τρομακτικά. Είναι επίσης πολλά τα parodies που έχουν φτιάξει οπαδοί των Simpsons από creepypasta όπως το Dead Bart και animations όπως το Simpsons Couch Gag του Lee Hardcastle, το οποίο αναφέραμε σε προηγούμενο επεισόδιο. Το συγκεκριμένο βίντεο θα βρίσκεται στην περιγραφή. Προειδοποίηση. Σόκαρε μας. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει σε εσάς. Jimmy Neutron Family Hour. Το Jimmy Neutron Family Hour είναι ένα παρανοϊκό animation του Brian Smithy ή όπως αλλιώς είναι γνωστό στο YouTube, Seinfeld's Pistain. Τα animations του Brian φημίζονται για το πόσο ιδιαίτερα είναι και το πόσο λίγο νόημα βγάζουν. Με χαρακτήρες από τη σειρά του Jimmy Neutron, το Jimmy Neutron Family Hour είναι ένα μαγευτικό ταξίδι στην παράνοια. Link στην περιγραφή. Δεν θα μπούμε καν στον κόπο να το περιγράψουμε. Amy's Bad. Το Amy's Bad ή Mario is Bad είναι ένα ακόμα animation που ανέβηκε πριν από 15 χρόνια περίπου στο κανάλι Judah the Master στο YouTube. Σε αυτό, για μία ακόμα φορά βλέπουμε χαρακτήρες από το Super Mario να κάνουν πολύ κακά πράγματα ο ένας τον άλλον. Ενήλικα πράγματα θα έλεγε κανείς. Και το πόσο ο Luigi προσπαθεί έπειτα να πάρει εκδίκηση από τον αδερφό του Mario αφού το έκανε κάτι απέσιο. Και μέχρι εκεί θα το συζητήσουμε. Είναι πολύ λάθος από κάθε άποψη και μακάρι να μην το είχαμε δει ποτέ. Να βάλουμε link στην περιγραφή γι' αυτό. Καλύτερα όχι. Αν και δεν είναι δύσκολο να το βρει κανείς. Λοητούμα Onion Smash. Το Λοητούμα Onion Smash αναφέρεται στο βίντεο που βλέπετε να παίζετε στο background. Ήταν κάποιο είδους meme πριν από 17 χρόνια στο ίντερνετ, από ό,τι φαίνεται. Από πίσω παίζει το φινλανδικό κομμάτι Levan Polka, που σίγουρα έχετε ακούσει κάπου. Δεν είμαστε σίγουροι το γιατί βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. Link στην περιγραφή. McDonald's Knows Ad. Το παρακάτω αναφέρεται σε αυτή τη διαφήμιση από τα McDonald's. Ναι, δεν έχουμε ιδέα. Προχωράμε. Freddy Krueger's Jason Voorhees Kills. Βάλαμε αυτά τα δύο θέματα μαζί γιατί μπορούμε. Και δεν μπορείτε να μας σταματήσετε. Αναφέρεται πολύ απλά στους χαρακτήρες του Jason Voorhees που προαναφέραμε και του Freddy Krueger από το Nightmare on Elm Street, του δολοφόνου που στοιχιώνει τα όνειρα. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους ξεφορτώνονται τα θύματα τους, οι οποίοι μπορεί να είναι αρκετά βίαιοι. Λογικό, καθώς είναι οι κακοί σε slasher ταινίες. Φρίντο. Ωραία. Πάλι δεν είμαστε σίγουροι με αυτό. Νομίζουμε αναφέρεται στην ταινία Bender's Game του Futurama, όπου ο Fry μετατρέπεται στον Φρίντο, μια ένωση του Frodo και του Gollum. Είναι προφανώς μια παροδία του Lord of the Rings, και ενώ δεν μπορούμε να πούμε ότι βρίσκουμε κάτι τόσο σοκαριστικό, ίσως η συμπεριφορά του Φρίντο να είναι αυτή που τραυμάτισε πολλά παιδιά. Το πώς προσπαθεί σε διάφορα σημεία να κάνει κακό στους συντρόφους του, δεν είμαστε σίγουροι. Humpty Dumpty Kinder Ad. Το παρακάτω αναφέρεται σε αυτήν εδώ τη διαφήμιση της Kinder, για την οποία έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν. Neon Scrubbly. Chocadoobie! Dumpty Chocadoobie! Ops, wobble! Toy! Yodely almond choco scrum with multi pop wobble dies! Oh, Scrubbly! Me scrubble now! Snuggle! Whee! Mario Rome. Ωραία. Η σύντομη περιγραφή του παρακάτω είναι πως αναφέρεται σε ένα creepypasta για ένα ROM hack του Super Mario World.
Όταν κάποιος άνοιγε το συγκεκριμένο ROM hack, ο παίκτης έπαιρνε κανονικά το ρόλο του Μάριο, μα όλοι οι χάρτες είναι άδεια από εχθρούς και δεν παίζει μουσική. Παράξενα μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη όσο παίζεις, όπως «σώσε με» ή «βρες με» ή «σε μισό». Επίσης, μέσα στο παιχνίδι είναι κρυμμένη παρακάτω καθόλου creepy φωτογραφία. Το rabbit hole πάει πολύ βαθιά με το συγκεκριμένο ROM hack. Θα σας προτείναμε να μην το ψάξετε, καθώς υπάρχουν αναφορές από άτομα που το παίζουν και το PC τους αρχίζει να παρουσιάζει προβλήματα. Το ανατριχιαστικό είναι πως επρόκειτο για τα λίγα creepypasta που είναι όντως αληθινά. Syriac. Ο Syriac είναι ένας animator από το Ηνωμένο Βασίλειο που φημίζεται για τα πολύ περίεργα animations του. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για το Syriac και είναι στα σίγουρα ένα από τα πιο περίεργα πράγματα που έχουμε δει στο διαδίκτυο. Μα δεν έχει κάτι το κακό πίσω από όλα. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, link στην περιγραφή. Not Without My Handbag. Το Not Without My Handbag είναι ένα βρετανικό stop motion animation μικρού μήκους του 1993 που έφτιαξε ο Boris Cosmel στο Artman Animation Studios. Σε αυτό βλέπουμε μια γυναίκα η οποία, αφού χάνει τη ζωή της, ξεχνάει να πάρει τη σωστή τσάντα της στο δρόμο για την κόλαση, οπότε γυρνάει πίσω. Μας θύμισε κάπως το Coraline, στην όλη αισθητική του, αν και, μιας και είναι παλιότερο, δεν είναι τόσο καλό όσο το Coraline. Αλλά αξίζει να το δείτε σε όσους από εσάς αρέσουν οι ταινίες όπως το Corpse Bride, Frankenweenie κτλ. DeviantArt. Το DeviantArt μπορεί να είναι ένα υπέροχο site για καλλιτέχνες που θέλουν να μοιραστούν το artwork τους και τις φωτογραφίες τους. Μπορεί όμως να είναι και το άνδρο του φετιχισμού. Ενώ μπορεί κανείς να βρει υπέροχα σχέδια εκεί, μπορεί επίσης να βρει και μερικά από τα πιο εσχρά και συχαμένα πράγματα που μπορεί κανείς να σκεφτεί και να σχεδιάσει. Κοιτάξτε. Δεν προσπαθούμε να ντροπιάσουμε κανέναν για αυτά που του αρέσουν, ειδικά αν δεν πληγώνουν κάποιον, αλλά υπάρχει και ένα όριο. Στο DeviantArt, δυστυχώς, η γραμμή που σηματοδοτεί τα όρια αυτά είναι πολύ λεπτή. Και θα το αφήσουμε εκεί. Flapjack Cat. Το The Marvelous Misadventures of Flapjack ήταν ένα animation από το Cartoon Network που έβγαινε την περίοδο του 2008 με 2010. Σε αυτό ακολουθούσαμε τους χαρακτήρες Flapjack και Captain Knuckles και τις περιπέτειές τους στην πόλη Stormalong. Το καρτούν έχει πολύ ευχάριστο χαρακτήρα και έχει πάρει αρκετά από τη φόρμουλα του Bob Σουγκαράκη χωρίς απαραίτητα να τον αντιγράφει. Και ένα από αυτά είναι φυσικά τα close-ups. Το Flapjack Cat λοιπόν αναφέρεται σε αυτό το στιγμιότυπο που τραυμάτισε αρκετά παιδιά. Oh, hey there, cutie. Aren't you beautiful? Let me hear your war cry. Το παρακάτω αναφέρεται σε αυτό το viral video. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Full video στην περιγραφή από κάτω. The Scarecrow's Hallucinations. Τα παιχνίδια Batman της Warner Bros. Interactive δεν προοριζόταν ποτέ για παιδιά νεαρής ηλικίας. Αλλά όπως ξέρουμε πολύ καλά, σχεδόν κανένας δεν λαμβάνει υπόψη το όριο ηλικίας ενός παιχνιδιού. Θυμόμαστε σαν παιδιά να παίζουμε το GTA San Andreas και να χτυπάμε τυχαίους περαστικούς με ένα πολύ συγκεκριμένο όπλο που μπορούσαμε να βρούμε μονάχα μέσα στις τουαλέτες της αστυνομίας. Ένα μοβ αντικείμενο. Όσοι ξέρετε, ξέρετε. Το Batman είναι κάπως έτσι. Ενώ δεν είναι όσο ακραίο όσο το GTA, έχει και αυτό τις στιγμές του που μπορούν να τρομάξουν ένα παιδί. Και ένα από αυτά είναι οι ψευδεστήσεις που σου προκαλεί ο χαρακτήρας Scarecrow με το δηλητήριό του. Με αυτό το δηλητήριο βλέπει ο καθένας τους χειρότερους φόβους του και πολλές φορές αυτές οι παρεστήσεις έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Αρκετά δυσάρεστη εμπειρία, ειδικά για ένα παιδί. Resident Evil 3 Nemesis. Αυτό θα μπορούσε να είναι από μόνο του στη λίστα. Αλλά δεν είναι. Το προσθέσαμε εμείς. Το Resident Evil 3 μας κατέστρεψε τα παιδικά μας χρόνια με τρόπους που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Για πολλά χρόνια μετά από την πρώτη μας επαφή με αυτό το game, όποτε βλέπαμε έκτακτο δελτίο ειδήσεων, νομίζαμε πως έγινε κάποιο ξέσπασμα από ιό ζόμπι στην πραγματικότητα. Και εκτός από τα ζόμπι που σε καταδιώκουν στο game, είναι και ο Nemesis, ο αίτητος εχθρός που σε ακολουθεί καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επίσης, μιλάμε για το Resident Evil 3 του 1999. Όχι αυτό που βγήκε πριν 3 χρόνια. Τα low polygons νικάνε για ακόμα μια φορά. Call of Duty. Το Call of Duty δεν έχει χαλάσει μόναχα παιδικές ηλικίες, έχει χαλάσει φιλίες και έχει χαλάσει οικογένειες. Και μπορεί να μην έχουμε εμείς οι ίδιοι άμεση επαφή με το game, αλλά έχουμε ακούσει από φίλους και γνωστούς μας που οι ζωές τους και η διάθεσή τους καταστράφηκαν από αυτό το παιχνίδι. Γιατί όταν αρχίσεις, δεν μπορείς να σταματήσεις. Ίσως πάλι το συγκεκριμένο να μην αναφέρεται στο multiplayer αλλά στα γεγονότα κάποιων παιχνιδιών τους, όπως το Modern Warfare 2, το παλιό τουλάχιστον. Όσοι ξέρετε, ξέρετε. Ο General Shepard τραυμάτισε γενιές και γενιές από εμάς. Ας το αφήσουμε εκεί.
Επόμενο βίντεο την επόμενη εβδομάδα. Και δεν θέλετε να το χάσετε. Πριν τελειώσουμε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους παρακάτω subscribers μας που γράφτηκαν στο τρίτο tier του καναλιού μας. Σημαίνει πολλά για εμάς και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Αν θέλετε κι εσείς να μας βοηθήσετε να κάνουμε το υλικό που πράγματι θέλουμε, μπορείτε να κάνετε join σε ένα από τα παρακάτω 3 tiers του καναλιού.